Ρουθ, το κεφάλαιο Β και το εδάφιο 8. Σελίδα λοιπόν 261, βιβλίο της Ρουθ, κεφάλαιο Β, δεύτερο κεφάλαιο και 8 εδάφιο. Και είπε ο Βοός προς τη Ρουθ, «Δεν ακούεις τη γάτερ μου? Μη υπάγεις να σταχυολογήσεις ένα άλλο αγρό, μη δεν αναχωρήσεις εντεύθεν, αλλά μένε εντάφθα μετά των κορασίων μου. Ας είναι η οφθαλμή σου επί των αγρών όπου θερίζωση», και είπαγε κατόπιν αυτών. «Δεν προσέταξα εγώ στους νέους να μη σε εγγύσωση? Και όταν διψήσεις είπαγε εις τα αγγεία και πίνε από ό,τι αντίλησωσιν οι νέοι. Ιδέ έπεσε κατά πρόσωπον και προσεκίνησε νέος εδάφους. Και είπε προς αυτόν, πώς εγώ έβρικα χάριν στους οφθαλμούς σου, ώστε να λάβεις πρόνοια περί εμού, ενώ είμαι ξένη?» Και ο Βοός απεκρίθηκε, είπε προς αυτήν, «Ανγγέλθησαν προς εμέ ακριβώς πάντα όσα έκαμες εις την πεθερά σου, μετά το θάνατο του αντρός σου, και ότι αφήκας τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και την γην της γεννήσεώς σου, και ήλθες προς τον λαόν τον οποίον δεν εγνώριζες πρώτερον, ο Κύριος να ανταμείψει το έργο σου και ο μισθός σου να είναι πλήρης παρακυρίου του Θεού του Ισραήλ, υπό τα σπτέρυγας του οποίου ήλθες να σκεπαστείς. Ιδέ είπεν, ας εύρω χάριν στους οφθαλμούς σου, Κύριέ μου, επειδή με παρηγόρησας και επειδή ελάλησας ευμενός προς την δούλη σου, αν και εγώ δεν είμαι ουδέ ως μία των θεραπένιδων σου. Αμήν». Η Ρουθ, ένα πρόσωπο σημαντικότατο στο έργο του Θεού, καθώς αποτελεί και αυτή μέσα στην αλυσίδα εκείνων τους οποίους χρησιμοποίησε ο Θεός ώστε να φτάσει μέχρι τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Μία κοπέλα Μωαβίτισσα, Αιθιώπισσα, που δεν είχε καμία σχέση με το λαό του Θεού, αλλά που ο Θεός την ετοίμησε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Και εδώ, αδερφοί, να προσέξουμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, «Όπου είμαι εγώ, εκεί είναι ο υπηρέτης ο εμός. Και όποιος εμέ υπηρετεί, αυτόν θα τιμήσει ο Πατέρας». Ο Θεός λοιπόν ετοίμησε την Ρουθ προφανώς γιατί τον υπηρέτησε. Και το παράδοξο της υπόθεσης είναι πώς υπηρέτησε τον Θεό μία κοπέλα Μωαβίτισσα, ξένη, μόνη της, και πώς βρέθηκε εκεί που είναι ο Θεός, γιατί είπε, και επαναλαμβάνω, όπου είμαι εγώ, είναι εκεί, είναι και ο υπηρέτης ο εμός. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να κατανοήσουμε γιατί ο Θεός ετοίμησε τόσο πολύ αυτή τη νεαρά κοπέλα, η οποία βρισκόταν στο σπίτι του πατέρα της και της μητέρας της και των αδελφών της και των συγγενών της στη Μωάβ, και ξαφνικά γνώρισε έναν νέον Ισραηλίτη, το Μαλόν, όπου ο πατέρας του, η μητέρα του και ο αδελφός του, την περίοδο που ήρθε πείνα στην Βιθλεέμ, εγκατέλειψαν τη Βιθλεέμ και βρέθηκαν στη γη Μωάβ. Και εκεί τον αγάπησε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αγάπησε και το Θεό του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτή η κοπέλα, η άγνωστη και η ξένη, αγάπησε και όλα τα πρόσωπα της συγγένειας του Μαλόν. Όμως ο Θεός είχε άλλη άποψη από αυτή που πρόσμενε η Ρουθ.
Η Ρούθ πρόσμενε μια ευλογημένη οικογένεια στην παρουσία του Θεού εκεί στη Μωάβ, στη γη Μωάβ. Ο Θεός όμως είχε άλλη άποψη. Δεν ευαρεστήθηκε καθόλου από την κίνηση του Ελιμέλεχ και της Ναουμή, οι οποίοι εγκατέλειψαν τη Βηθλέμ, που σημαίνει οίκος άρτου, οίκος του Λόγου του Θεού, η Εφραθά, που σημαίνει ευκαρπία, καρποφορία, και καθώς φαίνεται στη Γραφή, χωρίς να ζητήσουν βοήθεια και οδηγία από το Θεό, συζήτησαν οι δυο τους και πήγαν στη γη Μωάβ. Εκεί όμως ο Θεός δεν ήταν μαζί τους. Όπου είμαι εγώ, εκεί είναι και ο υπηρέτης ο εμός. Δεν ήταν υπηρέτες του Θεού. Δεν υπηρέτησαν το Θεό. Το αποτέλεσμα, όταν ο άνθρωπος κάνει ό,τι θέλει, έστω και αν κατάγεται από την πιο, θα τολμούσα να πω, ευλογημένη πόλη του Ισραήλ, τη Βηθλεέμ, όπου εκτός από το όνομά της οίκος άρτου και οίκος καρποφορίας ήταν και ο τόπος που είχε προσδιορίσει ο Θεός να γεννηθεί ο Ιησούς ο Ναζωραίος, έστω και αν ήταν Ισραηλίτες, έστω και αν ήταν εκ του λαού του Θεού και πιστές ακόμη, και το όνομά της Ναομή σημαίνει ευαρέσκεια, ευλογία, η απόφαση που πήραν, η μία, ήταν τόσο σοβαρή που βρέθηκαν αντιμέτωποι με το Θεό. Μία απόφαση. Μία απόφαση πώς μπορεί να μεταβάλει την ευλογία σε κατάρα. Εάν δεν είναι ύστερα από προσευχή και οδηγία από το Θεό. Μία απόφαση μπορεί να μεταβάλει τους ευλογημένους ανθρώπους, δεν θα έλεγα καταραμένους, αλλά θα έλεγα μακριά από την εύνοια του Θεού. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όταν παίρνουμε οποιαδήποτε απόφαση, ιδιαίτερα όταν παίρνουμε σοβαρές αποφάσεις στη ζωή μας. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Με πόσο φόβο Θεού να στεκόμαστε στην παρουσία του Θεού για να πάρουμε τις αποφάσεις της ζωής μας. Το αποτέλεσμα ήταν, εκεί στη γη Μωάβ δεν μπόρεσαν να επιβιώσουν, πέθανε ο άντρας της, πέθαναν οι γη της και έμεινε μόνο η Ναομή με δύο νύφες, την Ορφά και τη Ρούθ. Και στην απόλυτη απελπισία της Ναομή πήρε την απόφαση, καλή απόφαση, να επιστρέψει στη γη του Ισραήλ. Μαζί της ήταν η Ορφά και η Ρούθ, οι οποίες καλούνται τώρα και αυτές να πάρουν απόφαση ζωής. Απόφαση ζωής. Η Ορφά και η Ρούθ. Να μείνουμε ή να φύγουμε. Η Ναομή συμβουλεύει. Μείνετε εδώ, γιατί εγώ δεν έχω να σας προσφέρω τίποτα. Πόσο λάθος σκέψη έχει αυτή η γυναίκα. Λάθος σκέψης. Εγώ δεν μπορώ να σου προσφέρω τίποτα. Να σας προσφέρω τίποτα. Μείνατε εδώ με τους γονείς σας, με τα αδέλφια σας. Μείνετε εδώ με τους θεούς σας. Παντρευτείτε, κάντε οικογένεια και μένα αφήστε με να φύγω. Εκείνο που βασικά ήταν η αιτία των λάθος αποφάσεων της Ναομή φαίνεται, τουλάχιστον από την τελευταία αυτή απόφαση και συμβουλή που δίνει στις κοπέλες, τις νύφες της, είναι ότι πιστεύει ότι όλα εξαρτώνται από αυτήν. Πάμε και θα κάνουμε την τύχη μας εκεί.
Τώρα φεύγω και μείνετε εσείς εδώ. Η πρώτη απόφαση θα κάνουμε την τύχη μας, γιατί εμείς θα δουλέψουμε. Η δεύτερη απόφαση είναι καθίστε εδώ, γιατί εγώ δεν μπορώ να σας προσφέρω τίποτα. Λες και όλα στη ζωή του ανθρώπου εξαρτώνται από τον άνθρωπο. Λες και ο άνθρωπος μπορεί πράγματι να κάνει μεγάλα και σπουδαία πράγματα στη ζωή του. Δεν έχει καταλάβει ότι χωρίς την εύνοια του Θεού ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θα πηγαίνει από καταστροφή σε καταστροφή. Δεν έχει καταλάβει η Ναομή ακόμη ότι χωρίς την εύνοια του Θεού τίποτα καλό δεν μπορεί να έρθει στη ζωή τους. Και η Ορφά πείθεται, φοβερό, την πήρε στο λαιμό της. Η Ρούθ όμως έχει πάρει στερεά απόφαση. Και μάλιστα είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι λέει, για να εξωτερικεύσει, να μάθουμε κι εμείς την απόφασή της. Δηλαδή ποιο είναι το κίνητρο, τι είναι αυτό που οδηγεί τη Ρούθ στην καλή απόφαση που θα τη φέρει στη θέση να την τιμήσει ο Θεός. Λέει λοιπόν στην πεθερά της, στο 16 εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου. Αλλά η Ρούθ είπε, μη με ανάγκαζε να σ' αφήσω. Την ανάγκαζε να την αφήσει. Την επίεζε, την εβίαζε. Μην εδώ, εδώ είναι καλύτερα για σένα. Και γιατί είναι καλύτερα για σένα? Γιατί αν έρθεις μαζί μου, εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Ούτε καν σκέφτηκε ότι ο Θεός του ουρανού και της γης μπορεί να κάνει μεγαλεία εάν τον πλησιάσεις. Μη με ανάγκαζε να σε αφήσω για να αναχωρήσω από πισθέν σου, διότι όπου αν εσύ υπάγεις και εγώ θα υπάγω, και όπου εσύ παραμείνεις και εγώ θα παραμείνω, και ο λαός σου λαός μου και ο Θεός σου Θεός μου. Όπου αν αποθάνεις θα αποθάνω, και εκεί θέλω ταφή. Και το κίνητρο, ούτω να κάμει ο Κύριος εις εμέ και ούτω να προσθέσει αν κάτι άλλο παρά τον θάνατο χωρίσει εμέ από σου. Αυτό είναι το κίνητρο, Κύριος. Η Μουαβίτισσα έχει καταλάβει ποιος είναι ο Θεός, τι μπορεί να κάνει ο Θεός. Η Ναομή η Ισραηλίτισσα δεν έχει πάρει χαμπάρι. Και εδώ είναι ο κίνδυνος, αδελφοί, του να μην καταλάβουμε τη δύναμη του Θεού. Να μην πιστέψουμε ότι ο Θεός μπορεί να κάνει μεγαλεία στη ζωή μας. Εάν λοιπόν δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη δύναμη του Θεού και δεν πιστέψουμε ότι ο Θεός μπορεί να κάνει μεγαλεία στη ζωή μας, τα χάνουμε όλα. Όπως τα χάσε όλα και ο Ελιμέλεχ και η Ναόμη, όλα τα χάνουμε. Εάν όμως πιστέψεις ότι ο Θεός, τον οποίον πλησιάζεις, καθώς λέγει πλησιάσετε προς εμέ και τότε εγώ θα πλησιάσω προς εσέ, είναι δυνατός να κάνει πράγματα που δεν μπορείς να τα φανταστείς. Και πέστε μου, ποιος άνθρωπος θα μπορούσε να φανταστεί ότι η Ρούθ, η Μωαβίτισσα, θα ήταν αυτή που θα τιμούσε τόσο πολύ ο Θεός που θα την έβαζε μέσα στο γενεολογικό δέντρο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Απίστευτο, αλλά αληθινό. Και βλέποντας, παρόλο που ανάγκαζε η Ναομή τη Ρούθ να παραμείνει, βλέποντας την επιμονή της, εγώ θα έλεγα βλέποντας την πίστη της, ακόμη βλέποντας την αυτοθυσία της, την αυταπάρνησή της, την αγάπη της προς το Θεό, προς την Ναομή, προς το λαό του Θεού, βλέποντας όλα αυτά, τότε υποχώρησε. Και έτσι η Ρούθ κέρδισε την ιδιαίτερη εύνοια του Θεού. Και μπορεί ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, να κερδίσει την ιδιαίτερη εύνοια του Θεού. Το επαναλαμβάνω, επιμένω, όχι την εύνοια του Θεού. Σήμερα το μήνυμα είναι να κερδίσεις
την ιδιαίτερη εύνοια του Θεού. Όχι την εύνοια του Θεού απλώς, την ιδιαίτερη εύνοια του Θεού όταν οι αποφάσεις σου είναι στερεές και αμετακίνητες με βασικό κίνητρο την πίστη σου στον παντοδύναμο Θεό, την αγάπη σου στον πανάγαθο Θεό και την ελπίδα σου στο έλεος του Θεού. Την ιδιαίτερη εύνοια. Αυτό το κάτι που δεν είναι λίγο παραπάνω, δεν είναι το κατάτι παραπάνω, το κατά πάντα παραπάνω. Το απίστευτο, αυτό που δεν μπορεί να σκεφτεί το μυαλό του ανθρώπου. Το μοναδικό, το τέλειο. Και έτσι βρέθηκε πού? Σε μία πορεία που το ορατό ήταν φτώχεια, σκληρή δουλειά και στην πλάτη της μία γυναίκα που θα γέρναγε και θα έπρεπε αυτή να τη φροντίζει με ό,τι αυτό σημαίνει. Ένα μέλλον όχι δυσβάστακτο, ένα μέλλον θα έλεγα τρομακτικό για μια νέα κοπέλα. Χείρα για πάντα, άτεκνη, ένα μέλλον χωρίς τίποτα το καλό και ένα μέλλον που μέρα με τη μέρα θα είναι χειρότερο. Αυτό έβλεπε κάθε φυσιολογικός άνθρωπος, αυτό έβλεπε και βλέπει, αυτό έβλεπε και η Ορφά, αυτό έβλεπε και η Ναομή, μόνο η Ρουθ έβλεπε πίσω από όλα αυτά ένα παντοδύναμο Κύριο, έναν βραχίωνα εξυπλωμένο, ένα Θεό πανάγαθο, ένα Θεό ελεήμονα, ικτήρμονα, ένα Θεό τέλειο. Και με βάση αυτά που βλέπει ο καθένας, παίρνει τις αποφάσεις του. Υπάρχει η όραση, η ανθρώπινη και η γήινη, και υπάρχει και η όραση του Θεού. Αλλά δεν φτάνει η όραση του Θεού για να σε οδηγήσει στην ιδιαίτερη εύνοια του Θεού, είναι απαραίτητο να συνοδεύεται με την απόλυτη υπακοή στο θέλημα του Θεού και με την απόλυτη προσφορά. Πραγματικά η Ρουθ έκανε αυτό που λέει η Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Παύλος: παραστήσατε τα σώματά σας θυσία, ζώσα, αγία, ευάρεστο εις το Θεό, και αυτό είναι η λογική σας λατρεία. Αυτό που είπε ο Παύλος πολλά χρόνια αργότερα, ο Θεός το είχε βάλει στην καρδιά της Ρουθ, η Ρουθ το είχε πραγματικά σκεφτεί και πιστέψει και το έκανε πραγματικότητα. Πρόσφερε το σώμα της στην υπηρεσία της Ναομή, λέγοντάς της ότι εκεί που εσύ θα ταφείς και εγώ θα τεφώ, μόνο ο θάνατος θα μας χωρίσει. Μια απόφαση στερεή, αμετακίνητη, γιατί είναι στερεωμένη πάνω στον παντοδύναμο Θεό. Το αποτέλεσμα άμεσο. Τώρα έχει να κάνει με ένα Θεό πραγματικά παντοδύναμο. Κατά συγκυρία ήταν η εποχή που θερίζαν τα κριθάρια και τα βήματά της ο Θεός τα οδήγησε σε ένα χωράφι μεγάλο του Βοός, ο οποίος κατά τύχη ήταν συγγενής της, κατά τύχη ήταν πάμπλουτος και το όνομά του ισχυρός, και κατά τύχη έδινε πολύ μεγάλη σημασία στο Λόγο του Θεού. Όλα τα κατά τύχη σε εισαγωγικά.
Και όταν βρέθηκε εκεί, ρωτάει ποια είναι αυτή, λέει, είναι η νύφη της Ναομή που εγκατέλειψε τη γη Μωάβ επειδή πέθανε ο άντρας και ακολουθεί τη Ναομή. Και παίρνει απόφαση να αρχίζει να εκφράζει, να εκφράζεται μέσα από αυτόν η εύνοια του Θεού προς αυτήν, η ιδιαίτερη εύνοια του Θεού. Κάτσε, της λέει, μόνο στο χωράφι μου, μόνο εδώ θα τρως και θα πίνεις, έχω διατάξει όλους τους δούλους μου να σε υπηρετούν, να σε βοηθάνε πιο σωστά, και εσύ μη φύγεις από το χωράφι μου. Και η Ρουθ, έκπληκτη, βλέπει έναν άγνωστο άνθρωπο που δεν το ξέρει, εκεί που δούλευε για να μαζέψει φαΐ για αυτήν την ίδια και για την πεθερά της, πιο σωστά για την πεθερά της και για αυτήν, να της δείχνει μία παράξενη και απρόβλεπτη εύνοια. Τάχασε. Λέει, πως Κύριε βρήκα χάρη στα μάτια σου, αφού εγώ είμαι ξένη και είμαι χειρότερη από κάθε δούλη σου. Και ο Βοός βγάζει από την καρδιά του αυτό το οποίο είχε βάλει ο Θεός μέσα. Ανηγγέλθησαν προς εμέ ακριβώς όλα όσα έκαμε εσύ στην πεθεράν σου μετά το θάνατο του αντρός σου. Πήγα, ρώτησα, έμαθα, μου τα πάνε, τα ξέρω όλα. Ότι άφησες τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Ότι άφησες τη γη της γεννήσεώς σου. Και ήλθες προς ένα λαό τον οποίο ποτέ δεν το γνώριζες. Και μέσα από αυτή την αγάπη που έβαλε ο Θεός στην καρδιά του, δίνει μία άριστη ευχή. Που θέλω σήμερα να φύγουμε όλοι μας με αυτή την ευχή, αδελφοί, αρκεί να πάρουμε στερεά απόφαση. Ο Θεός να ανταμείψει όχι τη σκέψη σου, όχι την απόφασή σου, το έργο σου. Ο Θεός, και εγώ θα το πω αλλιώς, θα ανταμείψει, κοπέλα μου, το έργο σου. Ο μισθός σου θα είναι πλήρης παρά του Κυρίου, του Θεού του Ισραήλ, πλήρης. Έπεσε στην αγάπη του πιο αγαπητού αλλά και ελεήμονος Θεού. Ο μισθός σου θα είναι πλήρης. Γιατί? Γιατί εσύ, κοπέλα μου, ήρθες να σκεπαστείς κάτω από τις πτέρυγες του παντοδύναμου Θεού. Δεν ήρθες να σκεπαστείς κάτω από ανθρώπους. Από ποιον να σκεπαστείς, άγνωστη είσαι. Ήρθες και σκεπάστηκες κάτω από τα φτερά του παντοδύναμου Θεού. Από εδώ και πέρα όλα άλλαξαν. Φανέρωσε μέσα από την ευχή του αυτή ο Βοός το ευλογημένο σχέδιο του Θεού, το οποίο πια είχε εξελιχθεί. Ήτανε εν εξελίξη. Και να μην λέμε πολλά, ο Βοός αγάπησε την Αιθιώπισσα, τη Μωαβίτισσα, όχι με αγάπη σαρκική, αλλά με αγάπη Πνεύματος Αγίου. Ο Θεός, η αγάπη του Θεού έβαλε μέσα στην καρδιά του Βοός, δια Πνεύματος Αγίου, την αγάπη του προς αυτήν. Και αυτή από Αιθιώπισσα εδώ στη γη, Μωαβίτισσα και δούλη και ξένη και άγνωστη, έγινε γυναίκα του Βοός,
και μητέρα του Ιησού Χριστού. Και όλα αυτά από μία απόφαση που πήρε στερεά, αμετακίνητα, χάριν του Κυρίου των δυνάμεων, να προσφέρει το σώμα της θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστο εις το Θεό, και να λατρέψει με αυτή τη λογική λατρεία τον Κύριο όλων των δυνάμεων. Αμήν.